Ευρισκόμεθα, αγαπητοί, στη 13η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, Επισκόπου Ιεροσολύμων, εις την 6η παράγραφον, που ολόκληρη η κατήχηση σε αυτή αναφέρεται εις το πάθος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις το τον σταυρωθέντα και τα φέντα. Και μας λέγει τα εξής εις την 6η παράγραφον ο Άγιος Πατήρ. Και θέλεις γε πισθήνε ότι εκόν ήλθεν επί το πάθος? Οι λοιποί μεν άκοντες αποθνίσκουσιν οι αγνοούντες. Ούτως δε προέλεγε περί του πάθους. Ιδού παραδίδωται ο Υιός του ανθρώπου εις το σταυρωθήνε. Είδας δε διατί τον θάνατον ουκέφγεν ο φιλάνθρωπος? Ή να μη όλος τες αμαρτίες απόλυτε ο κόσμος? Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου και σταυρωθήσετε, και πάλιν εστήριξε το πρόσωπον αυτού εις Ιερουσαλήμ πορεύεσθε. Θέλεις, λέγει, να πιστείς ότι η προσφορά του Ιησού ή το θεληματική, ότι εκόν προσεφέρθη, και ότι δεν ήτο το πάθος ακούσιον? Διότι όταν κανείς, και έχει πάρα πολύ σημασία αυτό, οδηγηθεί σαν αμαρτύριον στον σταυρόν εμπροκειμένο, χωρίς να το θέλει, αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωπος μόνον άνθρωπος και τίποτε άλλο. Όταν όμως θεληματικά παραδίδεται εις την σταύρωση, εις τον θάνατον, και όχι μόνο θεληματικά παραδίδεται, αλλά και προλέγει αυτόν τον θάνατον, και όχι μόνο προλέγει τον θάνατον, αλλά και το είδος του θανάτου, αλλά και τας λεπτομερίας αυτού του θανάτου, τότε βεβαίως τα πράγματα διαφοροποιούνται από το να είχαμε έναν κοινόν άνθρωπον. Και αν αυτός ο άνθρωπος δεν πεθαίνει υπέρ ιδίων αμαρτημάτων, όπως ένας εγκληματίας, αλλά υπέρ των αμαρτιών όλου του κόσμου, τότε αυτός είναι θεάνθρωπος. Και πράγματι, όπως λέει εδώ ο Άγιος Πατήρ, οι λοιποί μεν άκοντες αποθνίσκουσιν, οι αγνοούντες, οι αγνοούντες, χωρίς να το θέλουν πεθαίνουν. Εκείνοι που αγνοούν, εκείνοι που δεν ήσαν διατεθειμένοι να πεθάνουν. Αυτός δε, ο Ιησούς, προέλεγε περί του πάθους. Αυτό το προέλεγε είναι η προφητεία. Τι έλεγε αλήθεια? Στο κατά Ματθαίον 26,2 λέγει: «Ιδού», το λέγει στους μαθητάς του ο Κύριος, «παραδίδωται ο Υιός του ανθρώπου εις το σταυρωθήνε». Να, παραδίδεται, λέγει, ο Υιός του ανθρώπου εις το να σταυρωθεί. «Είδας δε, διατί τον θάνατον ουκέφυγεν ο φιλάνθρωπος?» Ξέρεις γιατί δεν απέφυγε ο φιλάνθρωπος Ιησούς τον θάνατον? Ή να μη όλος τες αμαρτίες απόλυτε ο κόσμος, για να μην χαθεί ολόκληρος ο κόσμος μέσα εις τον ωκεανόν των αμαρτιών του. Γι' αυτό απέθανε ο φιλάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Άλλη θέση: «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήσετε ο Υιός του ανθρώπου», λέγει ο ίδιος Ευαγγελιστής, διότι πολλάκις ο Κύριος το προανήγγειλε και το προεφύτευσε εις τους μαθητάς του αυτό,
των θάνατών του. Γιατί? Για να δείξει με σαφήνεια ότι ήτο θεληματικός ο θάνατος, θεληματική η προσφορά. Ιδού αναβαίναμε εις Ιεροσόλυμα. Να, πηγαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ανηφορικά, ήταν κάπως ανηφορικά, δηλαδή ήταν σε ένα υψόμετρο, γι' αυτό λέει το αναβαίνομεν. Και θα παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου και σταυρωθήσετε, και θα σταυρωθεί. Και πάλι άλλη μαρτυρία: εστήριξε το πρόσωπον αυτού εις Ιερουσαλήμ πορεύεστε. Δηλαδή έβαλε κατεύθυνση, εστήριξε το πρόσωπον αυτού, έβαλε κατεύθυνση για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κάτι άρχισε να κατανοεί, και του είπε: Κύριε, πρότινος προημερών οι Εβραίοι θέλησαν να σε λιθοβολήσουν, πάλι θέλεις να πάμε εκεί? Ηλαιώσει, Κύριε, ηλαιώσει εσένα. Τι είναι αυτά που λες? Τον εμποδίζει. Βέβαια είναι η αγαθή, θα λέγαμε, παρεμπόδιση που κάνει ο μαθητής των διδάσκαλων. Αλλά όμως, όπως ακριβώς έρχεται ο Κρήτον να φυγαδεύσει τον Σοκράτη από τη φυλακή και να του πει: θα πας στην Βιωτία ή στη Θεσσαλία και εκεί θα περάσεις καλά τη ζωή σου, δεν θα κινδυνεύσεις πια. Όχι, λέει ο Σοκράτης, δεν θα φύγω, θα μείνω εδώ. Έτσι ο Κύριος επιπλήττει τον Πέτρον και του λέγει χωρίς περιστροφές: ήπαγιο πίσω μου σατανά. Γιατί του είπε ήπαγιο πίσω μου σατανά, ξέρετε? Πολλοί λέγουν, ερμηνευτέ, ότι σατανά απεκάλεσε τον Απόστολον Πέτρον. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε κάτι άλλο, ότι δεν είπε τον Απόστολον Πέτρον, αλλά είπε τον σατανά, ο οποίος μίλησε με την γλώσσα του Αποστόλου Πέτρου. Τι είναι τρόπο? Πώς? Ακούσατε. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο μας λέγει ότι ο Κύριος μετά τη βαπτισή του ανοίχθη υπό του Πνεύματος, πειραστήνε υπό του Διαβόλου, εις την έρημο. Οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από τον Διάβολο. Και εκεί βεβαίως ο Κύριος όταν ανοίχθη, δεν σημαίνει ότι πήγε για να πειραστεί. Δεν υπήρχε περίπτωση εσωτερικού πειρασμού, όπως εμείς έχουμε μέσα μας το φαινόμενο του εσωτερικού πειρασμού, λογισμούς και τέτοια. Και ξέρετε ότι ο εσωτερικός πειρασμός δεν είναι πάντοτε από το διάβολο, αλλά είναι και από, κυρίως από τη διεφθαρμένη μας φύση. Ο διάβολος έρχεται να υποκάψει αυτόν τον πειρασμό και να τον φουντώσει, να ανάψει πυρκαγιά. Ο Κύριος τέτοια πράγματα δεν είχε, ήταν αμάρτητος. Δεν υπήρχε θέμα εσωτερικού πειρασμού. Ο πειραστής είναι εξωτερικός, είναι απ' έξω, είναι ο διάβολος. Και δεν πήγε για να πειραστεί, για να δοκιμαστεί, αλλά πήγε για να νικήσει τον διάβολο εις την έρημον. Όπως ακριβώς ο διάβολος επεσκέφθη τους πρωτοπλάστους δια να τους ανατρέψει, τώρα πηγαίνει ο νέος Αδάμ να συναντήσει τον ανατροπέα, τον διάβολον, και να του δώσει ένα γερό μάθημα ότι δεν έκανε καλά να ανατρέψει τους πρωτοπλάστους, αυτά τα πλάσματα τα δικά του, τα πλάσματα του Θεού. Και πήγε να συναντήσει γι' αυτό εκεί τον διάβολον. Οι δε πειρασμοί που επέφερε ο διάβολος είναι οι ίδιοι πειρασμοί που έδωσε, που προκάλεσαν, προκάλεσε εις τους πρωτοπλάστους. Ποιος είναι ο πρώτος πειρασμός, ξέρετε? Το θέμα της βρόσεως. Πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Δεν είπε πες η πέτρα, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά.
δηλαδή πλεονασμός, δηλαδή υπέρβασης ικανοποιήσεως των αισθήσεων και όχι ικανοποίησης ανάγκης, αλλά ικανοποίησης επιθυμίας. Αυτό που θα πει κατοπινά ο Απόστολος Παύλος, και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Διότι πράγματι μετά των πειρασμών, άγγελοι, λέγει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, άγγελοι διοικώνουν αυτό. Άγγελοι τον υπηρετούσαν. Που σημαίνει ότι υπήρχε πρόνοια σαρκός. Αλλά ο διάβολος ζήτησε τον πλεονασμόν, δηλαδή ικανοποίηση επιθυμίας. Χώρια η περίπτωση να θαυματουργήσει ο Χριστός. Είναι πολύ πλούσιο το θέμα, αλλά δεν θέλω να μείνω πιο πολύ, γιατί εμπαρόδοτα λέγω αυτά. Ποιος λοιπόν είναι ο πρώτος πειρασμός? Η ικανοποίηση των αισθήσεων. Βρώσεις. Ποιος ήταν ο πειρασμός τους πρωτοπλάστους? Οι βρώσεις. Δηλαδή, άπλωσε η Εύα και έφαγε τον καρπόν. Αλλά ο νέος Αδάμ δεν απλώνει το χέρι του να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Διότι ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Τι όθησε την Εύα και τον Αδάμ να δοκιμάσουν τον καρπόν? Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια ότι μπορούμε να αυτοθεωθούμε, να θεωθούμε χωρίς το Θεό. Ο δεύτερος πειρασμός που παίρνει ο διάβολος τον Κύριο και του λέει πες από το αίτωμα του ναού. Γιατί? Διότι με τον τρόπον αυτόν δεν θα επάθαινε τίποτε. Γέγραπτε, του λέει ο διάβολος, είναι γραμμένο για σένα ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι, μη ποτέ προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Να μην πάθεις τίποτα. Να μην σκοντάψεις απάνω σε μια πέτρα και πληγωθείς. Συνεπώς, αν πέσεις από εκεί πάνω, δεν θα πάθεις τίποτε. Και εκείνοι που θα είναι στην αυλή, εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες άνθρωποι εκεί, που κάθε μέρα κατέκλυζαν τα πλήθη αυτά τις αυλές του ναού, για θυσίες, για θρησκευτικούς λόγους κτλ., θα έβλεπαν από εκεί να πέφτει χωρίς να παθαίνει τίποτε, όπως ακριβώς πέφτει ένα λεξίπτωτο, και θα έλεγαν πώς και συνέβη αυτό, και θα έλεγε τότε ο Ιησούς είμαι ο Μεσσίας, και τότε όλοι θα πίστευαν. Εύκολος τρόπος προβολής του μεσσιανικού αξιώματος. Και ο Κύριος είπε ούκε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου. Οι πρωτόπλαστοι όμως την έπαθαν, διότι θέλησαν να προβληθούν και να γίνουν θεοί χωρίς την νομισμένη πορεία. Και ποια είναι το αυτή? Ήτο να μείνουν στην εντολή του Θεού. Ποια το η εντολή του Θεού? Δεν θα φάτε από τον καρπόν αυτόν. Και μένοντες και χρονίζοντες εις την εντολή του Θεού, θα εθεούντο. Και ο πλούτος που του λέγει ο διάβολος, κοίταξε, θα στα δώσω όλα, δόξες και βασιλείες. Ναι, γιατί ο διάβολος ζήτησε δόξαν και είπε στήσω τον θρόνο μου, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, κατέναντι του υψίστου, εις τις νεφέλες του ουρανού, κατέναντι του υψίστου και λοιπά και λοιπά. Και τώρα εδώ παγιδεύθηκε ο Αδάμ να πιστεύει ότι θα είναι ο κατακτητής όλης της γης. Του το είπε ο Θεός και κατακυριεύσατε της γης. Του το είπε ο Θεός, αλλά δια της οδού της νομίμου. Ποια είναι η οδός? Η πίστης και η υπακοή. Θα πιστέψετε ότι αν θα φάτε θα πεθάνετε? Δεν το πίστεψαν. Και η υπακοή, θα κάνετε αυτό που σας είπα. Και έρχεται ο διάβολος τώρα να πειράξει τον Κύριον τον νέον Αδάμ. Και ο Κύριος του λέγει, αφού είπε ο διάβολος, θα στα δώσω όλα εάν πες να με προσκυνήσεις. Γιατί στο τέλος οι πρωτόπλαστοι των διάβολων, παρακαλώ, προσεκίνησαν και όχι το Θεό.
Γι' αυτό παρεδόθη η κτήση στην διαχείριση του διαβόλου. Γι' αυτό η κτήση έγινε δαιμονοκρατουμένη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δαιμονοκρατήθηκαν. Προσεκίνησαν τον διάβολο. Και ο Κύριος λέγει, υπαγιοποίησο μου σατανά, φύγε. Και σου αποκαλύπτω δε και ποιος είσαι. Είναι πολύ πλουσία αυτή η περικοπή, αγαπητοί μου, πάρα πολύ πλουσία. Και τώρα, αφού έφυγε ο διάβολος, έφυγε. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον μας λέει το εξής. Προσθέτει μια φρασούλα, άχρη καιρού. Έφυγε για κάποιο καιρό ο διάβολος και επανήλθε ο διάβολος. Επανήλθε σε αυτές τις ώρες. Ήρθε στον κήπο της Γεθσημανή. Ήρθε εις το πρόσωπο του κορυφαίου μαθητού, του Πέτρου. Γι' αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, ήλαιο σε σένα, μη πας στα Ιεροσόλυμα. Και ο Κύριος είπε ξανά, όπως το είπε τότε, υπαγιοποίησον μου σατανά. Καταλάβατε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι έρχεται ξανά ο διάβολος να πειράξει τον Κύριον. Σε τι? Εδώ κάτι παράξενο μοιάζει και ίσως εκ πρώτης όψεως αντιφατικών. Δεν είναι όμως. Ποιος ανέβασε εις τον Σταυρόν τον Ιησού Χριστόν? Ο διάβολος. Σαφώς το λέει αυτό η Αγία Γραφή, ότι ο διάβολος ανέβασε εις τον Σταυρόν των Χριστών. Ούτε ο Άννας, ούτε ο Καϊάφας. Αυτοί έγιναν όργανα του σατανά. Έχουν φυσικά και ωραία την ευθύνη των, διότι εκινήθησαν από το πάθος του φθόνου και του μίσους. Διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο δε Παύλος λέγει, δεν θα σταύρωναν αν ήξεραν τον Κύριον της δόξης. Δεν το ξέραν ούτε οι άρχοντες, ούτε ο διάβολος το εγνώριζε αυτό. Ποτέ θα τολμούσε να το κάνει αυτό ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν οδηγεί στον Σταυρόν των Χριστών. Θέλετε ακόμη μία προφητική μαρτυρία? Εκεί που του λέγει ο Θεός Λόγος, το λέει, εκείνος που κατόπιν ενανθρωπίζει, λέγει στον διάβολο, πού? Στον παράδεισο. Του λέγει, εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν, εκείνος δε θα σου συντρίψει την κεφαλή. Θα πληγώσεις την φτέρνα εκείνου του σπέρματος της γυναικός, δηλαδή εκ παρθένου θα είναι, γιατί σπέρμα δεν έχει γυναίκα. Σημαίνει ότι η ζημιά που θα του κάνεις θα είναι λίγη. Γιατί θα είναι λίγη? Διότι θα αναστηθεί. Αλλά εκείνος με την αναστασή του θα σου συντρίψει την κεφαλή. Βλέπετε, παρακαλώ, ο διάβολος ανέβασε στον Σταυρόν των Χριστών. Θα μου πείτε όμως, εδώ τώρα το αντιφατικό, θα μου πείτε ότι ο διάβολος εμποδίζει τον Χριστό να πάει να σταυρωθεί και βάζει τώρα τον Πέτρο να του πει να μην πάει να πεθάνει. Πώς γίνεται αυτό? Εδώ τώρα είναι. Εδώ μοιάζει ότι είναι αντιφατικό. Και όμως, αγαπητοί μου, δεν είναι αντιφατικό. Αν σκεφτούμε ότι ο διάβολος εν τη αγνία του παραπέει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Ιούδας βεβαίως αισθάθηκε μαθητής του Χριστού. Βεβαίως υπέστη κάθε ταλαιπωρία που υφίσταντο οι μαθητές ακολουθούνται στον Κύριον. Ταλαιπωρία, κακοπάθεια, να γυρίζεις, να περιοδεύεις δεν είναι μικρό πράγμα, είναι κακοπάθεια. Πώς έφτασε να σταυρώσει, να προδώσει τον Κύριον? Πώς έφτασε? Βέβαια η Αγία Γραφή μας λέγει ότι ο Ιούδας ήταν ο εραστής χρημάτων και ότι από φιλαργυρία παρέδωκε τον Κύριον. Είναι αρκετό αυτό
να παρέδιδε τον Κύριον μόνο από φιλαργυρία. Είναι αρκετόν. Είναι το έναυσμα, διότι ο διάβολος έβαλε μες στην καρδιά του και δούλεψε από καιρό ο διάβολος μες στην καρδιά του μαθητού την αγάπη των χρημάτων. Από καιρό, όταν επί παραδείγματο ο Κύριος λέγει εκεί στους εξαφορμής των Καπερναϊτών που θέλουν να τον κάνουν βασιλιά, λέει στους μαθητάς του, μήτη και εμείς θέλετε υπάγειν. Όχι, λέει, Κύριε, λόγια ζωής έχεις. Ξέρω, είσαστε καθαροί, αλλά όχι όλοι. Και εκεί βάζει μια σημείωση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και εννοούσε τον Ιούδα. Ο Κύριος εννοούσε τον Ιούδα, διότι μέσα του δούλευε μια κατάσταση. Αν πρέπει να προσέξουμε, θα δούμε το εξής. Πέραν της φιλαργυρίας του ο Ιούδας δεν επίστεψε εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν πίστεψε. Διότι βλέπει ότι ενώ είναι εραστής χρημάτων, ενώ επιδιώκει να γίνει μεγάλος, το είπε ο Κύριος, θα καθίσετε πάνω στο 12 θρόνους. Αλλά βλέπει ταυτοχρόνως εις τον Κύριον να αρνείται την κοσμική δόξα. Έρχονται παρακαλώ οι Καπερναΐτες και του δίνουν μια θαυμασία ευκαιρία να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Και εκείνος αρνείται. Και ο μαθητής πέφτει σε μια απογοήτευση. Πέραν δηλαδή της φιλοχρηματίας του ή με αφορμή τη φιλοχρηματία του, ότι δεν θα ικανοποιήσει τα φιλόδοξα ή φιλάργυρα αισθήματά του και πέφτει σε αυτήν την απογοήτευση, και τότε κινούμενος από την αγάπη προς τα χρήματα σου λέει, απογοητεύτηκα, ο διδάσκαλος δεν είναι εκείνος που είχα πιστέψει, δεν είναι μια ευκαιρία εδώ, δεν είναι μια ευκαιρία εδώ να πάρω και 30 αργύρια να τελειώνει η ιστορία. Και πάει και τον προδίδει. Ξέρετε πως μοιάζει η ιστορία? Σαν τον Χίτλερ που άρχισε να κάνει σαπούνι τους κρατουμένους του στρατοπέδου, του Ντακάου. Σκέφτηκε όμως κάπως πιο φιλιμιστικά και είπε, γιατί να τους κάνουμε, συγγνώμη, όχι σαπούνι, να τους σκοτώνει. Να τους σκοτώνει. Και σκέφτηκε και είπε, γιατί να τους σκοτώνουμε μόνο, δεν εποφελούμε, θα εμείς έχουμε ανάγκες. Δεν παίρνουμε το λίπος τους να το κάνουμε σαπούνι? Κάπως έτσι, αγαπητοί μου, κινείται πλέον από απογοήτευση, αλλά και θέλει να εποφεληθεί και από την τελευταία ακόμη ευκαιρία να πάρει χρήματα για να ωφεληθεί αυτός. Εδώ λοιπόν υπάρχει καμία αντίφαση? Δεν υπάρχει αντίφαση. Ποια είναι η ψυχολογία του Ιούδα? Παραπέει. Μια είναι μαθητής, μια δεν είναι μαθητής. Είναι ο διδάσκαλος έτσι ή δεν είναι έτσι? Αλλά και ο διάβολος παραπέει. Πώς παραπέει, ακούσατε το. Οι Υιώσοι του Θεού, υπέ ηλίθι ούτι είδα γένονται άρτη. Εάν είσαι Υιός του Θεού, αυτό έχει δύο θέσεις. Καταρχάς με μια ψυχολογική, για να τον ανατρέψει τον Κύριον, με εκείνο το εγωιστικό, ότι θα μπορούσε ο Κύριος εγωιστικά να πει, να πει και βεβαίως είμαι Υιός του Θεού, και ας με επιτραπεί η φράση να την πατήσει όπως την πάτησαν οι πρωτόπλαστοι. Είναι όμως και η άλλη θέση. Ο Ιούδας άκουσε στην βάπτιση, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Υιός. Υιός. Υιοί όμως είναι και άλλα πρόσωπα στην ιστορία. Εδώ είναι Υιός αγαπητός. Τι είδους Υιός να είναι αυτός? Και ποια σχέση πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν τον βαπτιζόμενον τώρα με την φωνή, με τον Θεό. Όχι τον Θεό Πατέρα, διότι αγνοεί το τριαδικόν ο διάβολος, όπως και οι άγγελοι το αγνοούσαν. Ποια σχέση πρέπει να υπάρχει
άραγε ποια σχέσεις. Και θέλει εδώ ο διάβολος να δοκιμάσει. Παραπέει στη γνώση του. Εκείνο το εάν είσαι Υιός του Θεού είναι γιατί το αγνοεί. Είσαι ή δεν είσαι. Ρίπτει βολίδα να δει το βάθος και δεν ξέρει. Έτσι λοιπόν ο διάβολος από τη μια θέλει να θανατώσει τον Κύριον. Οπωσδήποτε. Διότι του είναι αντίπαλος. Του είναι αντιπαθής. Από την άλλη δεν γνωρίζει τι σημαίνει θάνατος του αντιπάλου. Διότι βάζει τους άρχοντες να θανατώσουν τον Κύριον. Βάζει όμως και από την άλλη μεριά τον Πέτρον να εμποδίσει τον Κύριο να πάει στο Ιεροσόλυμα να θανατωθεί. Γιατί ο διάβολος ακούει κάτι το οποίο οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν. Και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί, έλεγε ο Κύριος. Τι σημαίνει θα αναστηθεί? Οι μαθητές δεν το πρόσεξαν αυτό. Δεν το χώρισε το μυαλό τους. Θέλετε, και οι άρχοντες το πρόσεξαν, όπως το πρόσεξε και ο διάβολος. Εμνίστημεν, λέγουν, Κύριε, λένε στον Πιλάτο, εμνίστημεν ότι αυτός ο πλάνος είπε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί, μπας και... Δεν πιστεύουν όμως ότι θα αναστηθεί, αλλά θυμήθηκαν τα λόγια του Χριστού. Δώσε μας λοιπόν την ευκαιρία να πάμε να σφραγίσουμε τον τάφον και τα λοιπά. Ο διάβολος ακούει το θα αναστηθεί, που το λέει ο Κύριος στους μαθητάς του, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό. Και από τη μια θέλει να εμποδίσει τον Κύριον για να μην αναστηθεί, και από την άλλη θέλει να τον σταυρώσει για να ικανοποιήσει το πάθος του, το φθόνο του και το μίσος του ο διάβολος που είχε εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και κάνει οι όργανά του τους άρχοντας του λαού. Ο διάβολος λοιπόν παραπέει. Και ο Κύριος, ξέρετε τι κάνει? Σιωπά. Γιατί? Σιωπά γιατί έχει το μεγάλο του σχέδιο. Να σώσει την ανθρωπότητα, αφού θα συντρίψει τον διάβολον με την Ανάστασή του. Όλο το σχέδιο είναι: εξυπάτησες, θα εξαπατηθείς. Εσύ ο διάβολος εξυπάτησες τον Αδάμ, τον παλιό. Εγώ νέος Αδάμ, με όλη την ανθρωπίνη μου φύση. Βλέπετε, δεν προβάλλεται η θεία, με την έννοια να πει ο διάβολος, εγώ το κτίσμα μπροστά στο Θεό εσένα τι μπορούσα να κάνω. Όχι, προβάλλεται μόνο η ανθρωπίνη φύση. Και νικάται ο διάβολος, εξαπατάται και νικάται από τον νέο Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν. Όλα αυτά δείχνουν το εκούσιον του πάθους. Γι' αυτό αγαπητοί μου σας είπα με τόσες λεπτομέρειες όλα αυτά, δεν ξέρω αν σας κούρασα, αλλά για να σας δείξω το εκούσιον του πάθους. Δεν πήγε γιατί τον πήγανε, γιατί ήθελε ο Κύριος να πάθει. Αν υπάρχει απορία, αυτή η συνηθισμένη απορία, τότε δεν έχει ευθύνη ο διάβολος. Δεν έχουν ευθύνη οι άνθρωποι, δεν έχει ευθύνη ο Καϊάφας, ο Άννας, ο Πιλάτος, ο Όχλος που φώναζε, ο Ιούδας. Έχουν το μερίδιό τους ακέραιον. Διότι το θέλημα του Κυρίου ή το αβασισμένο πάνω στη συμπεριφορά ακριβώς του λαού. Γιατί? Και των εχθρών του. Γιατί? Διότι αγαπητοί μου, σας το έχω πει και άλλη φορά, το πρώτο θέλημα του Θεού δεν ήταν να πάθει ο Υιός του, αλλά να γίνει άνθρωπος, να γίνει αποδεκτός, και το σχέδιο του Θεού παρακάτω δεν το ξέρουμε παρά μόνο ότι θα φτάναμε όλοι στη θέωση. Αλλά οι άνθρωποι αρνήθηκαν. Εις τα ίδια, λέει, ήλθε, και οι ίδιοι, κυρίως οι Εβραίοι, ου παρέλαβαν αυτόν. Αφού λοιπόν ου παρέλαβαν αυτόν, αποφασίζεται η οδός της σωτηρίας, η οδός της θεώσεως, δια της οδού της μη παραλαβής, της αρνήσεως. Εσείς με αρνείτε, με αρνείστε. Και το δείχνετε, το αποκορύφημα της αρνήσεως είναι ο θάνατος. Με θανατώνετε, γιατί με αρνείστε. Άρα λοιπόν έχετε πλήρως την ευθύνη. Και προχωρεί ο Άγιος Κύριλλος. Και θέλεις γνώνε σαφώς
ότι δόξα εστί το Ιησού ο Σταυρός. Θέλεις να γνωρίσεις με σαφήνεια ότι δόξα του Ιησού ή το ο Σταυρός. Αυτού άκουε λέγοντος και μη εμού. Προεδίδου ο Ιούδας αγνώμων γενόμενος προς τον οικοδεσπότη. Άκουσέ με, άκουσε το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο, όχι εμένα, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Ο Ιούδας, ο αγνώμων Ιούδας, προδίδει τον οικοδεσπότη. Αρτίος εξελθών από τραπέζης και ποτήριον ευλογίας ποιών, αντιπόματος σωτηρίας, αίμα δίκαιον εκχέ ήθελεν. Αντί αφού ήπιε το ποτήριον της ευλογίας, αντί να πιει το ποτήριον της σωτηρίας, θα σας το αναλύσω, στο τέλος έχει αίμα αθώων, εξέχε αίμα αθώου. Ο εστίον άρτους αυτού εμεγάλινεν επ' αυτών τερνισμών, λέγει ο 40 ψαλμός, στίχος 10. Δηλαδή εκείνος ο οποίος έτρωγε ψωμί μαζί μου εμεγάλινεν επ' αυτών πτερνισμών. Ο πτερνισμός είναι να σηκώσω το πόδι μου και με τη φτέρνα μου δηλαδή να κλωτσίσω. Το μεγάλινεν σημαίνει μεγάλη κλωτσά. Δηλαδή σήκωσα και κλώτσισα έτσι μεγαλοπρεπώς. Αρτίος. Εχείρες τας ευλογίας εδέχοντο μόλις. Τα χέρια αυτά εδέχοντο τις ευλογίες του Χριστού που είπε μοιράστε μεταξύ σας τούντον τον άρτον. Και αρτίος δια το αργύριον της προδοσίας τον θάνατον κατεσκεύαζεν. Και μόλις λέγει, ακριβώς δια το αργύριον της προδοσίας παρασκευάζει τον θάνατον. Και ελεγχθείς και ακούσας το «Σι είπας» πάλιν εξήλθεν. Που είπε «Μη τι εγώ είμαι Κύριε». Τι υποκρισία, φοβερό πράγμα. Κάποιος θα με προδώσει. Οι μαθητές εκπλήσονται, ρωτούν μήπως εγώ, όχι, ναι, μήπως εγώ, 12 είναι όλοι. Και λέει και ο Ιούδας, μήπως είμαι εγώ Κύριε. Και ο Κύριος του είπε, σύ είπας, είναι όπως το είπες. Είναι πλαγή απάντησης όμως, προσέξατε το. Πάλιν εξήλθεν, έφυγε. Ή τα έλεγεν ο Ιησούς. Όταν έφυγε ο Ιούδας, είπε ο Ιησούς, «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Έχει φτάσει η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπεις πως δόξαν οικίαν είδε τον Σταυρόν. Βλέπεις ότι εγνώριζε σαν δική του δόξα τον Σταυρόν. Ήτα, έπειτα, Ισαΐας μεν πρισθείς ούκες χύνεται. Ο Ισαΐας όταν τον βάλαν ανάποδα για να τον πριονίσουν με ξύλινο πριόνι και τον έκοψαν στα δυο, δεν ντρέπεται. Χριστός δε υπερ κόσμου τελευτών εσχυνθήσετε. Ο Χριστός που πεθαίνει για όλο τον κόσμο θα ντραπεί. Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Τώρα εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Ούχο ότι πρώτερον ουκ είχε την δόξα, όχι ότι πιο μπροστά δεν είχε τη δόξα. Δεδοξασμένος γαρ ειν τη δόξη τη προκαταβολής κόσμου, γιατί είχε τη δόξα πάντοτε πριν γίνει δημιουργία. Αλλά εδοξάζεται μεν ως Θεός αΐ. Νυν δε εδοξάζεται της υπομονής φορέσας των στέφανων. Σαν Θεός πάντα εδοξάζεται. Σαν άνθρωπος τώρα δοξάζεται. Με το να φορέσει το στεφάνι της υπομονής. Ούκ αναγκαστός αφήκε την ζωήν
ουδέ βίος φαγός ανηρέθη, ούτε κατά βίαιον τρόπον εσφάγει, αλεκουσίως, αλλά θεμηματικά. Άκουε τι λέει, εξουσία να έχω θύνε την ψυχήν μου και εξουσία να έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Έχω εξουσία να καταθέσω τη ζωή μου. Έχω, ψυχή θα πει ζωή. Εξουσία να έχω να πάρω πάλι πίσω όποτε θέλω εγώ τη ζωή μου. Ας μείνουμε σε αυτό την περικοπή να πούμε μερικά σημεία. Ένα το οποίο πιθανώς να σας έκανε εντύπωση και ίσως για πρώτη φορά θα το μάθετε αυτό, ίσως. Εκτός αν έχετε διαβάσει ειδική βιβλιογραφία, ότι αρτίος λέγει εξελθών από τραπέζι σου Ιούδας. Τώρα βέβαια δεν υπηρετεί το θέμα μας αυτό, αλλά είναι μια παρένθεση. Μόλις λέει έφυγε από το τραπέζι ο Ιούδας, αφού ήπιε το ποτήριο της ευλογίας, αντί να πιει το πόμα, δηλαδή το πιωτό της σωτηρίας, αντιδιαστέλει το πόμα της ευλογίας από το πόμα. Πόμα θα πει αυτό που πίνουμε, το πιωτό, από το πόμα της σωτηρίας. Περί τι μας πρόκειται? Πρόκειται περί δύο ποτηρίων. Αυτό ίσως δεν ξέρατε. Μπορούσαμε να το μάθουμε αυτό, να το ξέρουμε, αν ξέραμε πώς γίνεται το Ιουδαϊκό Πάσχα. Πόσα ποτήρια μπορούσαν να περάσουν στο δείπνο αυτό, το Πασχάλιον δείπνο. Δεν έπιναν όσες φορές ήθελαν. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τραπεζιούτων, οι Εβραίοι έπιναν όσο κρασί ήθελαν. Ή να μεθύσουν ακόμη, αν θέλετε. Εδώ όμως, το τραπέζι το Πασχαλινό ή το τραπέζι τελετουργικών. Δεν είναι όπως το δικό μας σήμερα τραπέζι το Πασχαλινό. Παίρνουμε όσα αρνιά θέλουμε, τα ψήνουμε όπως θέλουμε, τα κοπανάμε τα κοκαλά τους όπως θέλουμε, με τσεκούρια και με μπαλτάδες και με μαχαίρια μεγάλα χασάπικα. Δεν υπήρχε αυτό. Έπρεπε να έχουν ένα αρνί μόνο μία οικογένεια. Μόνο. Το αρνί αυτό έπρεπε να σφαγεί και έπρεπε να ψηθεί μόνον επάνω στη φωτιά, δηλαδή όχι βραστό, αλλά ψητό. Έπρεπε το αρνί αυτό, όταν θα φαγωθεί, όταν θα σφαγεί και μετά θα φαγωθεί, να μην σπάσει κανένα κόκαλό του. Και ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Διότι ο πρωτότυπος αμνός, επί του Σταυρού, δεν θα συνετρίβονται τα οστά του. Γι' αυτό ήταν τελετουργικό αυτό το δείπνο. Έπρεπε το κρέας αυτό να ξεκινήσει το σφάξιμο πριν από τη δύση του ηλίου της παραμονής. Το μαγείρεμα έπρεπε να γίνει πριν από τη δύση του ηλίου. Αφού εσφάζονται αυτά τα πρόβατα, εις τον ναόν οι ιερείς τα σφάζαν. Και έπρεπε, χιλιάδες πρόβατα, σκεφτείτε. Και έπρεπε να ψηθεί πριν δύσει ο ήλιος, διότι μπαίναμε στην άλλη μέρα, τη μεγάλη του Πάσχα, και δεν επιτρέπεται να γίνει εργασία ψησίματος, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της νυχτός έπρεπε να φάνε το κρέας αυτό έως το πρωί. Έπρεπε οπωσδήποτε το κρέας αυτό να φαγωθεί, ή το ιερόν σφάγιον, ή το ιερίον, δηλαδή θύμα ιερών. Εάν υποτεθεί ότι θα επερίσσευε κάποιο κρέας, ας πούμε ότι μια οικογένεια, δύο άνθρωποι μόνο είναι, πού να φάνε ένα αρνί, πώς θα το φάνε μέχρι το πρωί. Το κρέας που θα επερίσσευε μαζί με τα κόκαλα έπρεπε να καεί στη φωτιά και να μην πεταχτεί το κρέας.
Δεν έπρεπε δε πουδενή λόγο το κρέας αυτό να δοθεί σε επισκέπτην, εάν ο επισκέπτης αυτός δεν ήτο προσήλυτος. Γιατί όλες αυτές οι προφυλάξεις, θα λέγαμε όχι προφυλάξεις, αλλά οι προϋποθέσεις, για να μην πάω και στο ψωμί, που έπρεπε να είναι άζυμον. Για να μην πω ότι έπρεπε να καταστραφεί κάθε ένζυμος άρτος, να καταστραφεί τελείως, να μην υπάρξει ντουλάπι ψωμί ένζυμο, με προζύμι δηλαδή. Για να μην πω για τα πικρά χόρτα, πέρα από όλα αυτά, υπήρχε μία ιεροτελεστία στο τραπέζι. Κάποια στιγμή ο σπιτονικοκύρης, ο οικοδεσπότης, ευλογούσε το πρώτο ποτήρι και έπρεπε να πιούν από το ίδιο ποτήρι όλα τα μέλη της οικογενείας. Κατόπιν ήρθε το και δεύτερο ποτήριον και τρίτον μέχρι έβδομον ποτήριον. Κυρίως όμως, ξέρετε, αυτά δε προσετέθησαν, προσέξτε, αυτό το έβδομον ποτήριον με την πρόοδο του χρόνου προσετέθησαν ως παράδοση η οποία πάντα αλλοιώνεται. Προσέξτε αυτό το σημείο. Αλλά η αρχική παράδοση ήταν κυρίως δύο ποτήρια. Το πρώτο ποτήριον ελέγεται το ποτήριον της ευλογίας. Και εδώ τώρα βρίσκομαι στο Λουκά την εξής φράση. Ακούσατε την. Πήρε, λέει, το ποτήριον ο Κύριος και είπε, σας βεβαιώνω, ου μη πείω, δεν θα πιω, εκ του γεννήματος της αμπέλου. Γέννημα της αμπέλου είναι το κρασί. Δηλαδή, από το κρασί αυτό που είναι μέσα τώρα στο ποτήρι, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω έως ότου έλθει η Βασιλεία του Θεού. Τι θα πει δεν θα πιω έως ότου έλθει η Βασιλεία του Θεού? Δεν επρόκειτο περί του ποτηρίου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά επρόκειτο περί του ποτηρίου της ευλογίας. Δηλαδή αυτό το πρώτο ποτήρι, το οποίο ο Κύριος δεν είπε αυτό είναι το σώμα μου, συγγνώμη, αυτό είναι το αίμα μου. Συνεπώς, ήταν η περιφορά του πρώτου ποτηρίου και εννοούσε ότι θα ξαναπιώ πάλι μαζί σας κρασί, όχι με την έννοια της Θείας Ευχαριστίας, αλλά με την έννοια του κρασιού. Πότε έγινε αυτό? Λέει ο Απόστολος Πέτρος στις πράξεις των Αποστόλων. Πόσα έχουμε να πούμε στις πράξεις? Θέλετε να το κρατήσουμε το βιβλίο 50 χρόνια? Κρατιέται 50 χρόνια. Αγαπητοί μου, κρατιέται. Σας το λέω αλήθεια. Λέει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό. Φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. Τι ήπιαν μαζί του? Νερό, προφανώς, και κρασί. Για να μην πω βέβαια εκείνα που λέγουν οι ιεροί ευαγγελιστέ, που αμφισβητούν αν είναι ο Ιησούς, μήπως είναι φάντασμα, και δώστε μου, λέει, να φάω, και φάγε από ψάρι και από μέλι. Τα αφήνω αυτά. Αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος, φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του. Τι? Κρασί. Ναι, αλλά η Βασιλεία του Θεού ήρθε στη γη. Είναι η Εκκλησία η Βασιλεία του Θεού. Πώς εγκαθιδρύθηκε? Η Βασιλεία του Θεού εγκαθιδρύθηκε με την Ανάσταση του Χριστού και την συντριβή του Σατανά. Ιδού. Έτσι λοιπόν πρόκειται περί κοινού ποτηρίου. Όταν λέω κοινό, εννοώ όχι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και λέγεται το ποτήριο της ευλογίας. Μετά ο Κύριος, και το σπουδαίο είναι ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί αν έγραφε μόνο το ποτήριο της ευλογίας και άλλος Ευαγγελιστής το άλλο ποτήριο, θα μπορούσαμε να μπερδευτούμε μήπως πρόκειται περί του αυτού ποτηρίου. Όχι. Ο ίδιος Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει δύο ποτήρια. Και στο πρώτο ποτήρι της ευλογίας, δεν το λέγει της ευλογίας, το ξέρουμε από την παράδοση των Εβραίων, όπως το λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ποτήριον της ευλογίας.
από την παράδοση των Εβραίων. Και λέει, δεν θα πιω από το κρασί αυτό έως ότου έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και μετά λέει, πήρε το ποτήρι αργότερα. Και αφού έφαγαν, πήρε το ποτήρι και είπε. Ξανά βάλαν κρασί, θα λέγαμε, στο ποτήρι. Και είπε, λάβετε τούτο το ποτήρι, αυτό είναι το αίμα μου της Καινής Διαθήκης. Δευτερώνει ο Κύριος, δευτερώνει. Λοιπόν, τώρα λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι ο Ιούδας ήπιε από το ποτήριον της ευλογίας, αλλά δεν ήπιε από το πόμα της σωτηρίας. Δηλαδή, από το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας. Το καταλάβατε. Αλλά πήγε γρήγορα, γρήγορα να προδώσει τον Κύριον και να χύσει το αίμα του Κυρίου, το αθώο αίμα. Όταν έφυγε ο Ιούδας, ο Χριστός είπε, ελήλυθεν η ώρα, είναι αδοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Έχει έλθει η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ας μείνω σε αυτή τη φράση για να κάνω μία διευκρίνηση σε μία ίδια φράση η οποία λέγεται από τον Ευαγγελιστή πάλι Ιωάννη, γιατί και αυτή στον Ευαγγελιστή Ιωάννη βρίσκεται, αλλά αυτή την είπε ο Κύριος στο μυστικό δείπνο, ενώ την άλλη την είπε στα Ιεροσόλυμα, κάπου εκεί στις αυλές του ναού, κάπου εκεί, όταν ή κάπου στο δρόμο. Κάποιοι Έλληνες, λέγει, ανέβηκαν στην εορτή και ζήτησαν από τον Φίλιππον να τους παρουσιάσει στον Ιησού Χριστόν. Και όταν εκείνος είπε ότι σε ζητούν κάποιοι Έλληνες, ο Κύριος είπε, «Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Τώρα εδοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Εμείς δε οι Έλληνες λέμε ότι είδες, παρακαλώ προσέξατε αυτό το σημείο, είδες, ο Κύριος είπε για μας ότι τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου, διότι εμείς οι Έλληνες αδοξάζαμε τον Χριστόν, δεχόμενοι το κήρυγμά του, το Ευαγγέλιο του. Και δεν υπάρχει αντίρρηση, αγαπητοί μου, ότι ο Κύριος μας εδόξασε, γιατί δεχθήκαμε το Ευαγγέλιο του. Τι θα κάνει παρακάτω που τώρα το πετάμε από την πατρίδα μας το Ευαγγέλιο του, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά σας λέω μόνο τούτο, ότι Έλληνες ελέγονται όλοι εκείνοι οι οποίοι για τους Εβραίους δεν ήσαν Εβραίοι. Μέχρι σημείου ακόμα και Εβραίοι ελέγονται, όχι Έλληνες ακριβώς, αλλά Ελληνιστέ. Εβραίοι, αλλά της Διασποράς, επειδή μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Έλληνες ελέγοντο όλοι εκείνοι που δεν ήσαν Εβραίοι. Συνεπώς, δεν ήταν Έλληνες με την έννοια της υπηρωτικής Ελλάδος κάτοικοι, αλλά απλώς μπορεί να ήταν και Σύριοι, μπορεί να ήταν Αιγύπτιοι, μπορεί να ήταν, δεν ξέρω. Αλλά μιλούσαν την ελληνική γλώσσα και λέγοντο, και δεν ήσαν Εβραίοι, και λέγοντο Έλληνες. Άρα λοιπόν δεν είναι για μας τους Έλληνες αυτή η φράση. Γιατί όμως ο Κύριος είπε τώρα δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου? Διότι, αγαπητοί μου, ο Κύριος αναφέρεται στο Σταυρό. Αναφέρεται στο Σταυρό. Θα δείτε εκεί στο Ιερό Κείμενο του Ευαγγελίου ότι δεν αναφέρεται ούτε στους Έλληνες ούτε στους ανθρώπους, αλλά αναφέρεται στον Σταυρό. Έτσι, όπως μας παραθέτει εδώ ο Αγίος Κύριλλος την ιδίαν φράση, έρχομαι και σας λέγω, νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Συγγνώμη. Ελήλυθεν η ώρα είναι να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Βλέπεις πως δόξαν οικίαν είδε των Σταυρών, πως δική του δόξα γνωρίζει των Σταυρών. Τι ακριβώς? Η δόξα που είναι του Χριστού? Η δόξα του Χριστού είναι του ότι εφαρμόζει το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Τι είπε παρακαλώ στην προσευχή του ο Κύριος? Ο Κύριος είπε, Πατέρα μου,
αν είναι δυνατόν, ας περάσει το ποτήρι τούτο. Ποιο ποτήρι? Του Σταυρού. Είναι γνωστό ότι η έκφραση ποτήρι σημαίνει η δοκιμασία. Συνεπώς, ας περάσει αυτή η δοκιμασία από μένα. Δηλαδή να μην τη δοκιμάσω, να μην την υποστώ. Και εμπροκειμένο είναι ο Σταυρός. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Συνεπώς, θέλημα του ουρανίου πατρός ή το εισταύρωση του Υιού του. Άρα, πού είναι η δόξα του Χριστού? Η δόξα του Χριστού είναι στην υπακοή του, ότι έκανε το θέλημα του ουρανίου πατρός. Πού αλλού είναι η δόξα? Του ότι αυτή η υπακοή του θα απέβλεπε εις την σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως σας έχω κι άλλοτε πει, τώρα κοντά μου φαίνεται, για τον Κόδρο, τον βασιλέα. Πού ήταν η δόξα του? Ότι εθανατώθη κατά των χρησμών, ότι θα έφευγαν οι εχθροί, θα ελίαιτο η πολιορκία των Αθηνών, εάν ο βασιλεύς εθανατούτο. Έβαλε χωρικά ρούχα, πήγε να κόβει ξύλα εκεί στο στρατόπεδο των εχθρών, προκλητικά τον διώχνουν οι εχθροί, δεν φεύγω, θυμώνουν οι εχθροί, τον φωνεύουν. Μαθαίνουν όμως ότι το βασιλιάς, και επειδή εγνώριζαν και οι εχθροί των χρησμών του μαντίου των δελφών, λύουν την πολιορκία, διότι είπαν περί το πια, εφόσον χάσαμε την υπόθεση. Ήτο η δόξα αυτή δια τον βασιλέα των Αθηνών, τον Κόδρο, ήτο δόξα. Γιατί θανατώθηκε υπέρ της πολεός του, υπέρ της πατρίδος του. Εδώ ο Χριστός πεθαίνει υπέρ της ανθρωπότητος. Μπορεί λοιπόν αυτό να μην είναι δόξα? Να, γιατί ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Και το σπουδαίο είναι ότι αυτό το σύμβολο του Σταυρού πια το έχουμε πάντα σαν σύμβολο νίκης και δόξης. Όπου προβάλλεται ο Σταυρός, σύμβολο νίκης και δόξης είναι. Ύστερα, μην ξεχνάτε ότι όταν θα έρθει ξανά ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του παρουσία, θα προηγείται, λέει, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Και το σημείο αυτό δεν είναι παρά, το λέει στην Αποκάλυψη, το λένε και τα Ευαγγέλια. Και το σημείο αυτό δεν θα είναι παρά ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί θα έρθει ο Σταυρός προπομπός του Χριστού, εάν δεν είναι το σημείο δόξης και είναι το σημείο ντροπής και σχήνης, εφόσον ο Κύριος έρχεται με τα πάσης δόξης, όπως λέει ο ίδιος, όταν έλθει επί θρόνου δόξης ο Υιός του ανθρώπου με όλους τους αγγέλους της δημιουργίας του, πώς θα προεβάλλεται ο Σταυρός εάν δεν είναι το σύμβολο δόξης αλλά είναι το σύμβολο ατιμίας? Πού η δόξα? Ότι εγώ πέθανα για σας. Πού η δόξα? Ότι πέθανα για σας γιατί σας αγαπούσα. Πού είναι λοιπόν η δόξα? Στην αγάπη του Ιησού. Πού είναι η δόξα? Στη θυσία του Ιησού. Εκεί είναι η δόξα του. Γι' αυτό λέγει, έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και στην Ανάστασή του είναι η δόξα. Διότι πώς θα ανεστήνετο εάν δεν πέθανε? Και εδώ κάνει μία διαφοροποίηση και λέγει το εξής, ότι η δόξα δεν αναφέρεται στη Θεία Φύση, αλλά αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Γιατί? Διότι ο Χριστός ήτο δοξασμένος πάντοτε. Είναι η δόξα του Θεού. Είναι ο αιώνιος Θεός. Είναι η δόξα την οποία έχει προκαταβολής κόσμου. Πατέρα μου, λέγει, δώσε μου τη δόξα την οποία είχα προκαταβολής κόσμου και την είχε πάντα. Πού να του τη δώσει, σε τι? Να τη δώσει και στην ανθρωπίνη φύση. Δόξασέ με, όπως και εγώ σε δόξασα. Μα όταν ο Υιός δοξάζει τον Πατέρα, του προσθέτει δόξαν? Όχι προφανώς.
Ή τώρα ζητά δόξα ο Υιός για να προσθεθεί στη θεότητα δόξα? Όχι προφανώς. Πού η δόξα? Εις μεν τον Πατέρα η αναγνώριση της κτήσεως ότι είναι ο Θεός. Εις δε τον Υιόν η αναγνώριση ότι έγινε και τέλειος άνθρωπος από αγάπη. Συνεπώς η δόξα αναφέρεται εις την ανθρωπίνη φύση. Θα μου πείτε όμως το εξής: εκείνο το σώμα δεν ήτο θεωμένο όταν ελήφθη από τα σπλάχνα της Θεοτόκου? Μα βέβαια. Και πώς δείχθηκε αυτό, εδείχθη αυτό στο όρο Σταβόρ? Δεν πήρε πρόσθετη δόξα ή το δοξασμένο το σώμα? Πώς λοιπόν τώρα ζητάει ο Υιός να δοξαστεί? Δώσ' μου, λέει, τη δόξα. Ποια δόξα, πού? Αφού την είχε και εις την ανθρωπίνη φύση είχε τη δόξα ο Υιός. Τι σημαίνει αυτό? Να γίνει φανερή από τους ανθρώπους. Αυτό σήμαινε. Γιατί? Διότι στο Θαβόρ λέει στους τρεις μαθητάς του: δεν θα πείτε τίποτε. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Αλλά και διότι έπρεπε να έρθει η δόξα του Σταυρού. Και τότε θα απεκαλύπτε το η δόξα. Απεκαλύπτε το. Δεν θα προσετήθε το. Θα απεκαλύπτε το αυτή η δόξα εις τους ανθρώπους. Και συνεχίζει και λέγει: ούκαν αγκαστός αφή και την ζωήν, ουδέ βιος φαγός ανηρέθη αλεκουσίος. Άκουσε τι λέγει: έχω εξουσία να θέσω τη ζωή μου, να την καταθέσω, και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Πότε πέθανε ο Χριστός επί του Σταυρού? Θα έλεγε κάποιος με κριτήριο τη βιολογία: όταν του έφυγε όλο το αίμα από το σώμα, όταν εξυντλήθη πλέον ο Ιησούς, αφήκε το πνεύμα. Λάθος. Ο Χριστός επί του Σταυρού δεν πέθανε όπως πεθαίνει ένας άνθρωπος όταν έρχεται η βιολογική του στιγμή. Σταματάει η καρδιά. Τι επεισόδιο μπορεί να συμβεί να πεθάνει ένας άνθρωπος? Δεν πέθανε ο Χριστός βιολογικά επί του Σταυρού. Ο Χριστός πέθανε τη στιγμή που εκείνος ήθελε και πήρε πίσω τη ζωή του τη στιγμή που εκείνος ήθελε. Τι σημαίνει? Ένας άνθρωπος μπορεί να καταθέσει τη ζωή του και να την πάρει όποτε θέλει? Αδύνατον πράγμα. Αδύνατον. Σημαίνει πίσω από την ανθρωπότητα είναι η θεότητα. Όχι ο πατήρ, ο ίδιος. Διότι λέει: ο πατήρ θα μου δώσει την ζωή. Εγώ καταθέτω και εγώ αναλαμβάνω την ζωή. Εγώ ο ίδιος. Σημαίνει λοιπόν εδώ τούτο, ότι ο Χριστός αναστήνεται μόνος του. Θα μου πείτε, υπάρχουν άλλα χωρία της γραφής που λέει ότι ο πατήρ ανέστησε τον Υιόν. Δεν λέει Α' Κορινθίους 6 το κεφάλαιο ότι ο πατήρ, ο Θεός, εξανέστησε, λέει, τον Ιησούν και ημάς εξεγυρίδια της δυνάμεως αυτού? Αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν είναι παρά μία έννοια, ότι την Ανάσταση την επιτελεί ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον εκφράζει ακόμα το ομοούσιον του Θεού. Ναι, είτε πει ο Χριστός εγώ καταθέτω και εγώ παίρνω τη ζωή μου πίσω, ή το πει ο Υιός, ή το πει ο Πατήρ, ή το πει το Πνεύμα το Άγιον, είναι το ίδιο. Βλέπουμε ότι λοιπόν ο Χριστός είναι Θεός. Και για να το καταλάβετε αυτό, σας θυμίζω: έχουμε στην εκκλησιαστική μας ιστορία κάποιους Αγίους για κάποιο λόγο που αναβάλουν να πεθάνουν, γιατί κάνουν προσευχή και παρακαλούν τον Θεό και λέγουν: Κύριε, τώρα πάρε με, και πεθάναν αμέσως. Εάν αυτό συνέβη σε Αγίους, πόσο μάλλον εις τον Υιόν του Θεού, που είναι αυτός ο Θεός, να καταθέτει τη ζωή του ή να την παίρνει πίσω με την Ανάστασή του. Το πάθος του ήταν θεληματικό. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε.